Στη ζωή είναι πιο σημαντικό να μελετήσεις κάτι που απέτυχε παρά να μελετήσεις κάτι που πέτυχε, γιατί μέσα από τις αποτυχίες μαθαίνεις πολύ σημαντικά πράγματα που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις. Το σημερινό επεισόδιο λοιπόν είναι αρκετά ιδιαίτερο και θα πατήσω ακριβώς σε αυτό που είπα πριν λίγο. Πολλοί έχετε αγαπήσει αυτόν εδώ τον κύριο, πολλοί αυτόν εδώ τον κύριο και πολύ λιγότεροι αυτόν εδώ. Γιατί λοιπόν το The Amazing Spider-Man δεν αγκαλιάστηκε όσο αγκαλιάστηκε ο προκάτοχός του το Spider-Man 1 του Sam Raimi και τι σχέση μπορεί να έχουν μεταξύ τους. Και επίσης τι σχέση μπορεί να έχει με τα καινούργια Spider-Man. Εσείς βάλτε τη μάσκα Spider-Man και φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε να σας πω πως θα υπάρξουν spoilers. Spoilers, spoilers. Δεν ξέρω αν είπα ότι θα υπάρξουν spoilers. Ready or not, here I come. Εντάξει ρε παιδιά, και εμείς παίζαμε κρυφτό μικρή, αλλά όχι τόσο extreme. Επίσης, εσύ ρε Πάρκερ, τι ακριβώς σβήνεις εκεί πέρα στον πίνακα, αφού ήδη έχουν μπει μέσα και τα έχουν δει όλα. Αυτό παιδιά είναι και το πρώτο σημείο που αυτή η ταινία προσπάθησε να ξεχωρίσει από τις προηγούμενες και αυτό είναι το ότι βάζει στην εξίσωση τους γονείς του Peter Parker. Προσπαθεί να μας εξηγήσει την ιστορία του γιατί εγκατέλειψαν το παιδί τους. Το κατάφεραν όμως. Εδώ είναι το πρώτο θέμα που έχω με αυτή την ταινία. Ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος Andrew Garfield δεν πείθει καθόλου σαν νέρντουλας. Δεν έχει τη φάτσα του νέρντουλα, δεν μπορεί η ταινία μέσα από αυτή τη φάτσα να στο πουλήσει. Θα μου πεις και θα έχεις και δίκιο ότι ούτε Tom Holland έχει τη φάτσα του νέρντουλα. Ναι, αλλά τα καινούργια Spider-Man δεν προσπαθούν να σου πουλήσουν κάτι τέτοιο. Ο καινούριος Spider-Man είναι απλά πολύ καλός στα μαθήματά του, είναι φοβερό μυαλό, γουστάρει την επιστήμη, αυτά. Και τέλος. Όχι μόνο φασώνονται στη μέση του διαδρόμου μπροστά σε όλο το σχολείο, βρήκαν να φασωθούν πάνω στο ντουλάπι του Peter Parker. Εντάξει ρε ταινία, εντάξει. Η Emma Stone στα καλύτερα της. Να σημειωθεί εδώ ότι ο Flash εκτός από ειδικό δυναμή της είναι κεφελός, αφού λέει στο κρεμασμένο Gordon να φάει τα λαχανικά του και του χώνει το κεφάλι μέσα σε ένα πιάτο με μακαρόνια. Αυτό. Hey, Parker, come on, get a picture. Come on. Come on. Put him down, Flash. Take the picture. Put him down, Eugene. Ότι τον είπε Eugene. Τα μισά να μου λέγε. I thought that was great what you did out there. What's your name? Peter. Parker. Peter Parker. Okay, good. You're Gwen, right? Gwen Stacy. Από πότε στο σχολείο όταν γνωρίζονται δύο παιδιά λένε όνομα και επίθετο? Ρε θα με τρελάνετε. Μαθητές είναι, όχι μεγάλο στελέχη επιχείρησης. Oh my God. What happened to your face? Αυτό που θέλω να παρατηρήσετε εδώ είναι ότι η Θεία Μέη 10 χρόνια μετά η μόνη διαφορά που έχει είναι ότι δεν περιποιείται πλέον τον εαυτό της. Γιατί κατά τα άλλα, ίδια είναι. Ben Parker, don't be evil. Πού σε ρε μελοθάνατε, Θεία Μπεν. Παιδιά, πέρα από την πλάκα, ο θείος Μπεν είναι ίσως ο μοναδικός χαρακτήρας που περιμένεις πώς και πώς να πεθάνει γιατί ξέρεις ότι μετά το θάνατό του έχεις ταινία Spider-Man. Το ξέρω, παραδέξου το, μη μου κάνεις το χαζό τώρα. Ο Peter Parker λοιπόν εντελώς τυχαία βρίσκει έναν χαρτοφύλακα που είχε αφήσει ο πατέρας του που μεταξύ άλλων μέσα αυτός ο χαρτοφύλακας περιείχε και ένα ζευγάρι γυαλιά τα οποία γυαλιά ο Πάρκερ τα παίρνει, τα φοράει και του κάνουν κανονικότατα όπου το συμπέρασμα που βγαίνει από όλο αυτό είναι ότι μάλλον ο πατέρας του τα φόραγε για μόστρα και όχι για να βλέπει αλλιώς δεν βγάζει κανένα νόημα ο Πάρκερ να μην έχει ήδη στραβωθεί. What is this?
Επίσης, αυτός ο χαρτοφύλακας περιείχε τον φάκελο που μας έδειξε στην εναρκτήρια σκηνή της ταινίας ότι ο πατέρας του Πάρκερ τον είχε κρυμμένο σε ειδική κρυφή θήκη για να μην τον φρει κανένας. Όπα. 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 Περίμενε. Άρα, οι γονείς του Πάρκερ έφυγαν από το σπίτι και εγκατέλειψαν το παιδί τους για να διαφυλάξουν αυτές τις πληροφορίες. Τις οποίες όμως πληροφορίες τις άφησαν πίσω στο σπίτι μαζί με το παιδί τους. Ρε παιδιά, κι εγώ είμαι ξεχασιάρης, αλλά όχι τόσο. Excuse me. What? Can I help you? Oh, I don't know. I'm here to see Dr. Connors. Right. You'll find yourself to the left. You are here for the internship. Yeah. Okay. You'll find your badge to the left. Oh. Are you having trouble finding yourself? No. Yeah, I got it. Okay, Mr. Guevara. Gracias. De nada. Μπράβο, ταινία. Όχι, μπράβο. Γιατί έτσι ακριβώς μπαίνει κάποιος μέσα σε μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι αυτή, η οποία έχει και τόσο κρυφά και μεγάλα μυστικά. Δεν ζητάνε ούτε ταυτότητες, ούτε τίποτα. Ναι, μπράβο. Good afternoon, Gwen. Dr. Connors. My name is Dr. Curtis Connors. Cripple, I'm a scientist and I'm the world's foremost authority on herpetology. That's reptiles, for those of you who don't know. Λοιπόν, αυτός εδώ, για όποιον δεν το κατάλαβε εκ πρώτης όψεως, ο Dr. Connors εννοώ, είναι και αυτός που θα γίνει ο κακός της ταινίας μας. Και το λέω αυτό και θέλω να το κρατήσετε γιατί πιο μετά θα μιλήσουμε εκτενέστερα γι' αυτό. Sorry. Yo. Έχει δύο απαγορευτικά κυκλάκια πάνω, όπως και αυτό που μου έχει αφήσει ο πατέρας μου στο σπίτι. Άρα θα έχουν κάποια σχέση. Να, τώρα κάτι τέτοια μου κάνετε και δεν μπορώ να τα αφήσω σχολίαστα. Ρε εσείς, φτιάξατε ένα ολόκληρο touch σύστημα και το βάλατε να ξεκλειδώνει με μοτίβο. Τι είναι, smartphone είναι. Βασικά, τώρα που το σκέφτομαι, ακόμα και αυτά, καλύτερο σύστημα κλειδώματος έχουν από αυτό. Α, ένας χώρος γεμάτος ελεύθερες αράχνες. Για να μπω. Και φυσικά εδώ έχουμε άλλη μία περίπτωση τεράστας και υπερσύγχρονης εταιρείας χωρίς κάμερες παρακολούθησης. Αλλιώς δεν εξηγείται ότι κανένας δεν είδε αυτόν να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο με τις αράχνες. Ρε Γκουέν, πολύ δυνατά το έχει το ερκοντήσιο εδώ μέσα. Πλευριτώθηκα. Κοιτάξτε, μετά από αυτό, η επόμενη στάση θα βόλευε να ήταν το cut. Αλλά και το Coney Island, όλο και κάποιο νοσοκομείο θα έχει. I got it. So worried. No, I'm sorry. No, what the fuck? Βρε μπίχλα, Peter Parker. Το χέρι που έπιασε στη μήγα μετά το βάζεις στο στόμα σου. Να ιδέα. Man, you don't have me on your computer. Yeah, I mean, like, I took a photo of the debate team, and you're in the debate team, so. Right. So he must have seen. I was touching up stuff. You're touching up stuff. Come on. And the wheels just keep on turning. The drug until my days. My days are done. Δύο πράγματα λατρεύω σε αυτή την ταινία, guys. Το πρώτο είναι το εκπληκτικό παίξιμο της Emma Stone, η οποία δεν υπερβάλλει πουθενά και πουλάει εκπληκτικά το εφηβηλίκι,
Και το δεύτερο είναι αυτή ακριβώς η σκηνή που ο έφηβος Peter Parker δοκιμάζει τις δυνάμεις του μόνος του με το skate, όπως θα έκανε και ο κάθε έφηβος. Μουα! Τέλειο! Human line testing, Evie. The Ganali device. The idea was so simple. Load it with an antigen, it creates a cloud which can be dispersed over a neighborhood, even an entire city. Theoretically, you could cure polio in an afternoon. Κρατήστε το αυτό με τον κανάλι γιατί θα μας χρειαστεί στη συνέχεια. Well, thanks to this little escapade of yours, I had to change shifts at work, so you have to pick up Aunt May tonight at 9 o'clock. Understood? Hey, I thought you, didn't you forget something? I got it. Hey, Michelangelo, don't forget we're painting the kitchen right after school. Got it? Sure thing, Uncle Ben. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, πραγματικά, και ήθελα να το πω πιο μετά αυτό στο βίντεο, αλλά θα το πω από τώρα για να το παρακολουθήσετε μαζί μου. Φαίνεται, είναι ολοφάνερο πως το The Amazing Spider-Man 1 είναι στην ουσία ένα remake του Spider-Man 1. Έχει πολλές ομοιότητες και θα καταλάβετε γιατί το λέω πιο μετά σιγά σιγά. Και μιας και το είπα... It's 207. You can leave a penny anytime, you have to spend $10 to take a penny. Store policy. You're gonna pay, you're holding up my line. I don't have 2 cents. You can't afford your milk, just step aside. Stop! Somebody stop that guy! Hey kid, little help? Not my policy. Now get out of here. $100. The ad said 3,000. Well, check it again, Webhead. I need that money. I missed the part where that's my problem. Hey, what the hell? Put the money in the bag. Hey! He stole the game! Stop that guy! Stop him! He's got my money! Thanks. You could have taken that guy apart. Now he's gonna get away with my money. I missed the part where that's my problem. Άλλο ένα πράγμα που λατρεύω σε αυτή την ταινία και το γουστάρω περισσότερο από ό,τι στην πρώτη είναι ο τρόπος δολοφονίας του θείου Ben. Τον προτιμώ έτσι όπως είναι εδώ. Και είπαμε, σε μια original ταινία Spider-Man, μόλις δεις ότι ο θείος Ben βλέπει τα ραδίκια ανάποδα, έχουμε ταινία. Ένα ακόμα πράγμα που γουστάρω σε αυτή την ταινία, παιδιά, και το έχω αναφέρει και στο σχετικό βίντεο που είχα κάνει για το ποιος είναι ο καλύτερος Spider-Man, και πάτα εδώ να το δεις εάν δεν το έχεις δει, είναι πως αυτός ο Spider-Man φτιάχνει τους εκτοξευθύρες ιστού μόνος του. Και όταν λέω ότι τους φτιάχνει, εννοώ ότι φτιάχνει την τελική version των εκτοξευθύρων και όχι την beta version και να περιμένει τον Stark να έρθει να του φτιάξει τους κανονικούς. You know, in the future, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief, man. Let me go. Is that a knife? Is that a real knife? Yes, it's a real knife. My weakness, it's small knives. Just let me go. Anything but knives! Oh, it's so simple. One second. Stop, get off, man! Και ξαφνικά ο Peter Parker από ένα συναισθαλμένο, έτσι μαζεμένο, σοβαρό παιδί γίνεται ένα σαρκαστικός, γεμάτος χιούμορ, σούπερ ήρωας, χωρίς κανέναν λόγο και αιτία. Και θα μου πεις, Τωμά, έτσι είναι και ο Spider-Man στα κόμικ, ο κανονικός. Και θα σου πω, έχεις δίκιο, αλλά χτίστο μου κάπως ρε παιδί μου, κάπως έτσι να μπορέσει να το δεχτεί το μυαλό μου, να μην κάνω παράπονα όπως κάνω τώρα. So, 38, New York's finest. Versus one guy in a unitard. Am I correct? Κρατήστε τον αρχηγό της αστυνομίας, το Captain Stacy δηλαδή, ο οποίος μισεί και τον Spider-Man, θα μας χρειαστεί. Ομοιότητα με την πρώτη ταινία Spider-Man, δηλαδή ο επιστήμονας που πιέζεται από τρίτους να βγάλει μια φόρμουλα η οποία δεν είναι ακόμα έτοιμη,
και τη χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Και guess what, θα έχει παρενέργειες και θα γίνει ο κακός της ταινίας μας. Νομίζω πως εδώ ξεκαθαρίζει το τοπίο, πως όπως προείπα είναι ένα remake του Spider-Man 1. Αλλά το ότι δεν πέτυχε το The Amazing Spider-Man δεν είναι μόνο αυτή η αιτία. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Do you like benzina? Like a fish? Τι ιδέες είναι αυτές, την μπραντζίνο και πέρκες και τέτοια. Να έρθω να παρακολουθήσουμε κανένα πιτόγυρο. You can come to this address at 8 o'clock tonight. Okay, θα τα πάρω και θα έρθω. Εγώ θέλω δύο απ' όλα χωρίς τζατζίκι. Εσύ? My mom's making branzino. Ρε μανία. Άντε, μπραντζίνο, μπραντζίνο. Τι να κάνουμε. Θα έχω φάει από πριν. Hi. How did you get out there? The fire escape. It's 20 stories. Εντάξει ρε παιδί μου, 20 πατώματα τώρα και λίγο γυμναστικούλα δεν βλάπτει. Δεν πιστεύω εσείς να χρησιμοποιεί το σανσέρ. That's, Hey, Han. Ο μπαμπάς της Gwen είναι ο αρχηγός της αστυνομίας που μισεί τον Spider-Man. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Why don't you tell us about your day? Oh yeah, Dad, did you catch that spider guy yet? No, we didn't catch him yet, but we will. He's an amateur who's assaulting civilians in the dead of night. He's clumsy, he leaves clues, but he's still dangerous. I'm not sure. I mean, I saw that video, him and the car thief, and I think most people would say that he was providing a public service. Most people would be wrong. If I wanted the car thief off the street, he'd already be off the street. So why wasn't he then? You seem to know an awful lot about this case. You know something that we don't know? I mean, whose side are you on here? I'm not on anyone's side. I saw a video on the internet. Oh. You saw the video on the internet. Well, then the case is closed. Οπα, 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 αδερφέ. Είπε στη χειρότερη λέξη που μπορεί να πει ένας μικρής ηλικίας σε έναν μεγάλης ηλικίας. Ότι είδα κάτι στο ίντερνετ. Είναι ακριβώς το ίδιο με το να γίνει το ανάποδο. Να πει ένας μεγάλος σε ένα μικρό ότι το είδα στην τηλεόραση. Είναι triggered αυτό, παιδιά. Okay. I gotta tell you this one thing. Είμαι αλλεργικός στην Πέρκα. Αν πάθει αυτό που έπαθε και ο Μαγκουάρης στο Spider-Man 2 με το που πήδηξε, τότε σίγουρα έχεις πλέξει, γιατί άντε να εξηγείς στην αστυνομία γιατί κάποιος πήδηξε από τον μπαλκόνι σου που βρίσκεται στον 20ο όροφο και έχει και το DNA σου πάνω του. Και εδώ, guys, έχουμε την πιο super hero Spider-Man σκηνή που έχω δει σε οποιαδήποτε Spider-Man ταινία, ναι, το είπα. Hey, buddy, it's okay. Hey, just a normal guy. Want to hold on to this? Hold my mask. All right. Jack, climb now. I can't. Yes, you can. Put it on. The mask. It's gonna make you strong. Jack, trust me. There you go. That's it. That's it, buddy. That's it. Okay, now climb. Do me a favor, a little faster, okay, bud? Keep coming. No! Μπράβο ρε παιδιά, αυτό ακριβώς σημαίνει Spider-Man. Αυτό ακριβώς. Who are you? Spider-Man. Ωπα ρε, ωπα, πού πας? Και αυτούς τους υπόλοιπους που είναι κρεμασμένοι με τον ιστό, ποιος θα τους μαζέψει? Εγώ! Σε άλλα νέα, ο Dr. Connors που μόλις έχει κάνει επιδρομή σε μια γέφυρα ως τεράστια σαύρα, κάνει και ένα meet-up με τον Peter Parker στα εργαστήρια, που εκεί έχουμε αυτήν τη σκηνή. Hello! It's not nice to snoop. Doc, you alright? Never been better, Peter. Never been better. Ωπα ρε, άντε πάλι. Τελικά αυτή η φόρμουλα, αυτός που θα την πάρει, τι του κάνει? Του φυτρώνει άκρα? Τον μετατρέπει σε μια τεράστια σαύρα η οποία σπάει τα πάντα? Ή τον μετατρέπει σε ένα τεράστιο ποντίκι το οποίο τρώει άλλα ποντίκια? Πού κολλάει τώρα αυτή η σκηνή? Μπερδεύτηκα. Peter Parker.
Θα περάσουμε γρήγορα την πρώτη μάχη μεταξύ Lizard, Connors και Spider-Man, κρατώντας μόνο το ότι εκεί ο Connors έμαθε ότι ο Spider-Man είναι ο Peter Parker. Και σε αντίθεση με άλλες αύρες, ο Connors δεν αράζει, κάνει ντου κατευθείαν στο σχολείο του. Και εδώ εκτός των άλλων έχουμε και το καλύτερο Stan Lee cameo. Somebody's been a bad lizard. Και επειδή ο σκηνοθέτης βαριότερε να μας το κτίσει αλλιώς, δείτε πως μέσα σε 5 δευτερόλεπτα και 3 πλάνα μεταφερόμαστε από μέρα σε νύχτα. Αριστούργικο. Δώστε το ένα Oscar του Mark Webb που έφτιαξε την ταινία. Βασικά, δεν είναι και λίγο ηρωνία να σε λένε Mark Webb και να σε βάζουν να σκηνοθετήσει ταινία Spider-Man. Για όποιον δεν τον κατάλαβε λοιπόν, ο ερπετάνθρωπος της ταινίας θέλει να βάλει τον ορό στο σύστημα γκανάλι που σας είπα να θυμάστε από την αρχή της ταινίας και να το εξαπολύσει σε όλη την πόλη και έτσι να μετατρέψει τους πάντες σε ερπετά όπως αυτός. Και εδώ ξεκινάει το φεστιβάλ ανούσιων σκηνών με την αρχή να γίνεται εδώ. Όλη η πόλη έχει γεμίσει με τεράστιες αύρες, αλλά όχι, η αστυνομία θα κυνηγήσει για να πιάσει τον Spider-Man. Όχι φίλε Web, βρες έναν άλλο τρόπο να μάθει ο πατέρας της Gwen ότι ο Spider-Man είναι ο Peter Parker και μην ξεπατικώνεις ακριβώς την ταινία του Sam Raimi για μία ακόμη φορά. Freeze! Down on the ground! Your hands behind your head! Now! You gotta let me go. Man, don't let him get away! Hold it right there. You're under arrest. I'm taking you in. Oh my God, there's somebody still up there. I'm going. Go, go! Δεύτερη ανούσια στιγμή στα καπάκια είναι αυτή εδώ που ο Captain Stacy λέει «Παύσατε πυρ». Και αμέσως μετά ένας γιωτάς αστυνομικός πυροβολεί τον Spider-Man στο πόδι μόνο και μόνο για να περάσουμε στην ανούσια στιγμή νούμερο 3, όπου ο Spider-Man επειδή κουτσένει και δεν μπορεί να πετάξει ιστό, δεν μπορεί να πηδήξει, δεν ξέρω τι δεν μπορεί να κάνει, αλλά όλοι οι οδηγοί γερανών συνωμοτούν για να γυρίσουν τους γερανούς τους έτσι ώστε να βοηθήσουν τον Spider-Man να φτάσει στον πύργο που βρίσκεται ο κακός. Αλλά εάν δούμε τη σκηνή, φαίνεται ότι ο πύργος είναι μια ευθεία με κτίρια δεξιά-αριστερά που μπορεί να πετάξει και σε αυτά ιστό ο Spider-Man και να φτάσει μια χαρά στον προορισμό του. Δεν έχει κανένα νόημα όλοι αυτοί να γυρίσουν τους γερανούς τους. Και εκτός των άλλων, άντε πες ότι το ξεχνάμε αυτό, ότι το χωνεύουμε, όταν ο Spider-Man φτάνει στον πύργο και ξεκινάει να παλεύει με τον κακό μας, πλέον δεν κουτσένει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, το έχει ξεχάσει. Έτσι απλά. Λοιπόν, δείτε τώρα γιατί αυτή η ταινία δεν γνώρισε την ίδια επιτυχία με τον προκάτοχό της. Έχω πει πολλές φορές σε πολλά βίντεο πως το 70% για να είναι επιτυχημένη μία ταινία είναι στον κακό της. Και εδώ ο κακός της ταινίας στην ουσία δεν είναι κακός. Δεν στο έχει κτίσει. Δεν τον μισείς όπως μισείς ας πούμε τον Osborn στην πρώτη ταινία Spider-Man. Οπότε όπως είναι φυσικό και επόμενο, στο τέλος όταν νικέται αυτός ο κακός, εσύ δεν νιώθεις την ίδια κάθαρση. Η ταινία θέλει να λυπηθεί στο Spider-Man, αλλά δεν στο πουλάει. Δεν υπάρχει λόγος να το λυπηθείς. Ούτε καν εκεί που το τραυμάτισε χωρίς λόγο ένας αστυνομικός. Και πιο μετά που θέλει να σου δείξει ότι Spider-Man και πόλη είναι ένα, τον κάνει με ένα ανούσιο τρόπο. Και μιλάω γι' αυτό με τους γερανούς που σας προανέφερα. Δείτε πως το κάνει ο Sam Raimi στο Spider-Man 1. It's time to die. Get down!
Αυτό είναι. Έτσι το κάνει σωστά. Ο κόσμος μπαίνει μπροστά με ρίσκο τη ζωή του για να σώσει τον Spider-Man. Δεν τους βάζεις απλά να γυρίσουν 10 κερανούς χωρίς λόγο και να το πούνε πίδα. Γι' αυτό το λόγο το The Amazing Spider-Man, παρόλο που δεν είναι κακή ταινία, δεν πέτυχε, γιατί προσπάθησε να αντιγράψει το προκάτοχό της. Και όταν είπα ότι έχει σχέση και με τις καινούργιες ταινίες Spider-Man, προσέξτε πως τα καινούργια Spider-Man με τον Tom Holland, όλα αυτά που σας είπα, δεν τα έχουν. Τα έχουν διορθώσει ή τα έχουν αποφύγει. Αυτό λοιπόν ήταν το The Amazing Spider-Man. Όπως πάντα θέλω από εσάς να μου γράψετε στα σχόλια πώς σας φαίνεται αυτή η ταινία, αν τη θεωρείτε καλή, αν τη θεωρείτε κακή, τι βαθμολογία θα τις βάζατε από το 1 μέχρι το 10 και εάν θα θέλατε να δείτε ξανά τον Andrew Garfield να φοράει τη μάσκα του Spider-Man. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, τα κινηματογραφικά νέα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.